Στην επιτυσσαρχή τοποθέτηση, επισημάναμε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης... ουσιαστικά αποτελεί εφαρμογή της αντιδραστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Οδηγιο... στα ζητήματα της διεθνούς προστασίας του ασύλου και της μετανάστευσης. Όμως είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπορούν και ε, μέσα από τέτοιου είδους νομοθετήματα να καταστρατηγούνται στην πράξη και αυτές οι ελάχιστες προστατευτικές αρχές που θέτουν ως όριο οι διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες, αποδεικνύοντας ότι τελικά αυτές δεν αποτελούν για σας τίποτα άλλο παρά καινού περιεχομένου διακηρύξεις για να φιλοτεχνούν το ευαίσθητο προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία, επιχειρούν να νομοποιήσουν οι ρυθμίσεις αυτές Ήδη απαράδεκτες πρακτικές που εφαρμόζονται σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, ιδίω με την ακολουθούμενη διαδικασία στα σύνορα, όπως καταγγέλθηκε και καταγγέλλεται και στις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλους φορείς και ευρωπαϊκούς. Και τελικά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις προβλέψεις της συνθήκης της Γενέβης και βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη εξευθελιστική μεταχείριση κλπ. Και αυτά δεν σας τα λέμε εμείς, που στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και αυταπάτες για το δίθεν ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, που τελικά αποτελεί και τη γενεσουργό αιτία των χιλιάδων ξεριζωμένων θυμάτων των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων, αυτή είναι η κριτική που κάνει στο, σε πληθώρα άρθρων του νομοσχεδίου... αλλά και στη συνολική λογική του και ως συνήγορος του πολίτη... δηλαδή ένας κατεξοχήν θεσμός του αστικού κράτους που αν θέλετε αξιοποιείται... Για να δίνεται δημοκρατική επίφαση στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται, όπω η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, άλλοι φορεί, οι οποίοι κάθε άλλο παρά ε, θετική κρίση εξέφρασαν στην ακρόαση... όπω ε, αναλυθώ είπε προηγούμενο ο εισηγητή τη πλειοψηφία. Ακόμα τελικά και αυτούς τους γράφετε στα παλιά σα τα παπούτσια. Αποδεικνύοντα τον ψευδεπίγραφο χαρακτήρα των όποιων διατάξεων για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, που καταλήγουν τελικά να είναι μόνο τυπικέ αφού παραβιάζονται και από το ίδιο το αστικό κράτο. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, που ουσιαστικά επιχειρείται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Επιστροφών. Ε, μια σειρά περιπτώσεων, όσου δηλαδή απαγορεύεται η είσοδο σύμφωνα με το Σέγγενεση, λαμβάνονται σε παράνομη διέλευση συνόρων κλπ., στου οποίου εφαρμόζονται οι διατάξει τη απέλαση. Δηλαδή, πρόκειται για την τακτική που ήδη εφαρμόζεται στην πράξη, κατεξοχήν στα σύνορα, να συλλαμβάνονται και να κρατούνται και να βαρύνονται με αποφάσει απέλαση όσοι έρχονται παράνομα στη χώρα, όλοι ουσιαστικά δηλαδή χωρί να ασκήσουν προηγούμενα τα δικαιώματα, τα δικαιώματα του να καταθέσουν άσυλο. Ποιο είναι ο κίνδυνο στι περιπτώσει αυτέ, επισημάνθηκε και κατά την ακρόαση των φορέων, να παραβιαστεί η ρητή πρόβληψη της οδηγία, ότι και για όσου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή τη, συνεχίζουν να ισχύουν οι ελάχιστε εγγύησει του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίω τη αρχή. Ε, τη μη επαναπρόθεση. Θεωρούμε δηλαδή ότι αισκεμένα συνεχίζει να διατηρείται η σύγχυση... ανάμεσα στο καθεστώς της απέλασης και της ε, επιστροφής. Δηλαδή μια γκρίζα ζώνη για να δικαιολογείται... και να εφαρμόζεται η πολιτική της καταστολής... για την οποία υπάρχουν ε, πολλές ε, μέχρι σήμερα καταγγελίες. Επίσης, στο άρθρο 2... Επισημάνθηκε ήδη επανειλημμένα για την ένταξη στις περιπτώσεις έκδοσης απο, επιστροφή επιστροφής ε, και των περιπτώσεων της διακοπής της εξέτασης του αιτήματος ασύλου λόγω της σιωπηρή ε, παρέτηση του ετούντος. Σε κάθε περίπτωση, ήδη και οι ίδια οι περι... οι περιπτώσεις λεγόμενης σιωπηρής ανάκλησης της ασύλου αφορούν στην πραγματικότητα συνήθεια γεγονότα στα οποία εξαναγκάζονται οι πρόσφυγε για μια σειρά λόγου, όπω ο φόβο, η ελληπή πρόσβαση σε διερμηνία και πληροφόρηση και άλλα, μια διάταξη με καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, που έτσι κι αλλιώ θεωρούμε ότι θα έπρεπε να καταργηθεί. Έχει ήδη εξάλλου δεχθεί δρυμία κριτική και κατά την ψήφιση του νόμου 4636 46, του 19. και σε κάθε περίπτωση αυτές οι, οι κατηγορίες δεν θεωρούνται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι απορρίπτεται το αίτημα Ασύλου, και θα έπρεπε τουλάχιστον, μέχρι να, όπως σωστά επισημαίνει και η ΕΔΑ, μέχρι να παρέλθει το, το η προθεσμία του ενιαμήνου με, το, κατά το οποίο ο ετών μπορεί να επανέλθει ε, με την εξέταση ασύλου να μην επιτρέπεται η έκδοση απόφαση επιστροφής του ετούντα άσυλου. Εξίσου απαράδεκτη και υποκριτική είναι και η διάταξη που περιορίζει τις περιπτώσεις της χορήγης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αποκλειστικά με βάση το αρθρο 19 19α, δηλαδή εκείνες πια τις αυτονόητες περιπτώσεις που χρήζουν προστασία, στα θύματα εμπορία ανθρώπων ενδοοικογενειακής βίας, εργατικών ατυχημάτων με προβλήματα υγιής κλπ, για τα οποία δεν θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνεται καν λόγος ε, ότι θα έπρεπε να μπαίνει σε συζήτηση ανάγκη προστασίας τους. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή δεν μπορεί να κρύψει τον απάνθρωπο χαρακτήρα της αστικής πολιτικής ε, ενάντια στους ε, μετανάστες, όταν βέβαια περιορίζει τους λεγόμενους ανθρωπιστικούς λόγους ε, σε αυτές τις εξόφθαλμες περιπτώσεις. Ανθρωπιστικοί λόγοι και εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να εξετάζεται ε, κατά περίπτωση το δικαίωμα ε, των ανθρώπων να, να παραμένουν και να εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας ε, έχουν μια, για μα μια πολύ διαφορετική έννοια αφορά στο πώς μπορούν να ζουν οι άνθρωποι στον 21ο αιώνα με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανθρώπινη σκέψης για να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί η μετανάστευση δεν είναι τυχοδιοκτισμός, αλλά έκφραση και αποτέλεσμα της βαρβαρότητας του δικού σας συστήματος. Αντίθετα, εσεί επιδιώκετε να δημιουργείτε ανθρώπου εγκλωβισμένου στη χώρα, που ζουν και εργάζονται εδώ για χρόνια σε ένα καθεστώ γκρίζο και παρανομία ή παρατυπία, όπω λέτε, δηλαδή χωρίς δικαιώματα για να γίνονται και χρή... τα χρήσιμα και πάμφθηνα γρανάζια τη άγρια καπιταλιστική εκμετάλλευση. Γι' αυτό και παίρνετε και μια σειρά τέτοια μέτρα, όπω η διάταξη για την... που περιορίζει τη δυνατότητα Χορήγηση άδειας διαμονή για ανθρωπιστικούς λόγους παράτασης μόνο σε μία φορά που ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη της ανάγκες και δικαιώματα που μπορεί στη συνέχεια να δημιουργηθούν σε ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση εμεί θεωρούμε ότι όλοι όσοι εργάζονται για χρόνια στη χώρα και δημιουργούν δεσμούς ε, με αυτή θα έπρεπε να νομιμοποιούνται ε, και, να, και να μπορούν να, να παραμένουν νόμιμα και όχι βέβαια να τους αφήνεται έρμειο σε, σε, σε τέτοιου είδους εκμετάλλευση. Σε σχέση με το άρθρο 3, ε, έγινε αυτή η, η, η απαράδεκτη σύντμηση της προθεσμίας ε, ιδιαίτερα για την δυνατότητα επέκτασης του χρόνου της οικειοθελούς επιστροφής το πολύ σε 120 ημέρες από ένα χρόνο που ήταν μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι δημιουργεί πολύ ανεπιεκοί αποτελέσματα, ιδίως για ανθρώπους που δεν είναι δυνατόν μέσα σε τόσο λίγο διάστημα να Ιδίως Ιδίω για ανθρώπου να, πώς λένε, να ολοκληρώσουν την μετακίνηση τη οικογένειά του. Ιδίω ε, όπως όπω έχει επισημανθεί από διάφορου φορεί για, για τι οικογένειε με παιδιά που φοιτούν στα σχολεία και μια τέτοια απόφαση θα διακόψει βία την παραμονή του αυτά πριν από την ολοκλήρωση ε, του σχολικού έτου. Και βέβαια, ε, σωστά η ΕΔΑ θέ, θέτει κριτικό προβληματισμό και για την κατάργηση του 7 ημέρου, στι που κάποιο θεωρείται επικίνδυνο ή η αίτησή του για διαμονή απορριφθεί ως προδήλωσα βάσιμη και γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέα εμπόδια που δεν προβλέπονται και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη για, για, τις ε, δυνατότητα της χορήγησης της, mm. της προθεσμένης επιστροφή. Αλλά κατά τη γνώμη μας είναι και αυτή η αόριστη έννοια του επικινδύνου που εφαρμόζεται και στην στο Άρθρο 16 για την χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα είναι πολύ, αν θέλετε, σχετικό το ποιος και με τι κριτήρια κρίνει έναν άνθρωπο ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι στον καπιταλιστικό κόσμο και μάλιστα σε χώρες σύμμαχες της Ελλάδας. Υμνούνται οι ναζιστέ και διώκονται οι κομμουνιστές. Αυτοί θεωρούνται ως επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια. Και βέβαια έχει δώσει πολλές φορές δείγματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ποιου χαρακτηρίζει ως επικίνδυνους για την ασφάλεια, πώς μέσα από αυτές τα διατάξει λάστιχο για την τρομοκρατία μπαίνουν τέλο πάντων κριτήρια για του ανθρώπου που, που θεωρούνται επικίνδυνοι για το σύστημα, όπω άνθρωποι που εκφράζουν ριζοσπαστική σκέψη, που αμφισβητούν τέλο πάντων την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μάλιστα, η ίδια η έννοια τη οικειοθελού αναχώρηση έχει πολλαπλώ κριθεί ω προβληματική. Ακόμα και ο ίδιος ο συνήγορος του πολίτη στην ειδική έκθεση του 2020 σημείωσε τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσον αυτή η επιστροφή είναι οικειοθελής και η αναχώρηση είναι προϊόν ελεύθερης βούλης του επιστρεφωμένου, δεδομένου μάλιστα των επαχθών συνεπειών της μη συγκατάθεσή του ε, στην απομάκρυνση. Τώρα με αυτές τις διατάξεις περιορίζεται και την ελάχιστη, το δικαίωμα για την ελάχιστη προθεσμία που τους δίνεται ε, για αυτή. Με βάση και τα παραπάνω βέβαια και η, αρχή, η εξειδίκευση της αρχής της μη του άρθρο 4 θεωρούμε ότι είναι τελικά, μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως ευχολόγιο στο παρόνομο σχέδιο. Ε, επίσης, σε σχέση με το άρθρο 7, ε, νομίζω ότι έχει υποθεί και στην προηγούμενη συζήτηση επισημαίνεται από όλου τους φορείς και πρέπει να καταργηθεί. Αυτή η απαράδεκτη διαδικασία τη σιωπηρή απόρριψη τη αίτηση για παράταση προθεσμία για την οικειοθελή αναχώρηση, αν η υπηρεσία δεν απαντήσει μέσα σε 15 ημέρε. Είναι δεδομένο ότι ουσιαστικά οθείται τι υπηρεσίε και με βάση την υπαρκτή υποστελέχωση που υπάρχει. Αλλά αν θέλετε και σε αντίθεση με την υποχρέωση που πρέπει να έχει το κράτος να αιτιολογεί κάθε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα τις που, είναι, που έχουν αρνητικά αποτελέσματα, θα, ότι θα πρέπει να αιτιολογείται η, η απόρριψή τους. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η διάταξη να καταργηθεί. Ε, έχουμε ήδη κάνει κριτική και συμφωνούμε με, την, με τον προβληματισμό που εξέφρασε και ο συνήγορος του πολίτη για την ε, ε, ηλεκτρονική επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων. Ε, θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζεται με, κα, με κανένα τρόπο με αυτή την πλασματική προθεσμία των 48 ώρων η γνώση του ενδιαφερομένου και με δεδομένη με δεδομένο, μάλιστα την ε, ε, λυπή πρόσβαση πολλών από των ε, προσφύγων και μεταναστών που ζουν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και δεν είναι δυνατόν να έχουν πάντα. Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι δεδομένο και χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στην αποκεντρωμένη διοίκηση το πώ πολλέ φορέ πέφτουν και θύματα επιτιδίων, ότι δεν μπορεί να εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η γνώση μέσω τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφόρμων ή με την ηλεκτρονική επίδοση. Σε σχέση με τα θέματα, με τι διατάξει που αφορούν του αλλοδαπού εργάτε γη, ήταν χαρακτηριστικά τα όσα υπόθηκαν. Το, για το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι τελικά ε, μετατρέπονται σε θύματα εργασιακή υπε, ε, υπερεκμετάλλευση χωρί να κατοχυρώνονται και βασικά δικαιώματά του. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδου ρυθμίσει είναι κομμένε και εραμένε στι ανάγκε του εγχώρου κεφαλαίου στην αγροτική ε, οικονομία και δημιουργούν προβληματικέ καταστάσει χω, και χωρί να διασφαλίζουν στην πραγματικότητα το πώ τα εργασιακά δικαιώματα, τη διαμονή τους... και την λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών. Έρχεται, βέβαια, σε πλήρη αντίθεση... και αν θέλετε εκεί φαίνεται και ο ταξικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Αν συγκρίνει κανείς τις διατάξεις των άρθρων 10... που αφορούν τους επενδυτές των Golden Visa και τους ψηφιακούς νομάδες, οι διευκολύνσεις και η αποτελεσματικότητα, αν θέλετε του κράτους σε αυτές τις περιπτώσεις, για τους ανθρώπους των καθόλου ευκαταφρόνητων εισοδημάτων. για αυτούς φτιάχνεται ακόμα και υπηρεσίες μια στάσης για τον ενδιαφερόμενο με υποχρέωση του κράτους να απαντήσει μέσα σε δέκα ημέρες. Αντίθετα, για τους κατατρεγμένους και μετανάστες και πρόσφυγες, επιλέγεται τις χιοπηρές απορρίψεις, τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες με χιλιάδες κενά, της, ε, και βέβαια υψηλά παράβολα σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των ε, επενδυτών και των ψηφιακών ομάδων που μειώνεται και βάζεται πολύ χαμηλότερα παράβολα για την προσέλκυσή τους. Ε, σε σχέση τώρα με, τις, με την περίπτωση της άπαξ ε, ανανέωσης της άδειας διαμονής το αναφέρθηκα προηγούμενα, για το άρθρο 12 δηλαδή, ε, ε, για το άρθρο 14 έγινε κριτική και από τον ίδιο τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης με δεδομένη την μεγάλη υποστελέχωση είναι αδύνατο να εξεταστούν σε τόσο σύντομες προθεσμίες αυτές οι αιτήσει θεραπείας. Συμφωνούμε ότι βέβαια πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό και όχι με το... Με τη, ο, ε, με τη διαιώνιση του καθεστώτος των, των συμβασιούχων που φυσικά και όσοι εργάζονται και αξιοποιούν θα πρέπει να παραμένουν αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μονιμοποιηθούν και όχι να βρίσκονται σε διαρκή ομοιρία και βέβαια σε συνδυασμό με την ε, κατάργηση της δυνατότητας ε, να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη μια αίτηση όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν έχει κατατεθεί στο, εντός του διμήνου θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολύ ανεπιεική ε, αποτελέσματα. Ε, έχουμε ήδη ασκήσει κριτική και στην επί του τοποθέτηση για την, ε, και ακούστηκε από όλου τους φορείς για την εισαγωγή του προστίμου των 150 ευρώ στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής έτης ανανέωση του καθεστώτος πρόσφυγα. Ήταν πολύ γλαφυρά τα όσα είπε ο εκπρόσωπος των Εργαζομένων στι αποκεντρωμένε διοικήσει ότι πολλέ φορέ η έκδοση τη άδεια διαμονή μπορεί να, να διαρκέσει δύο και τρία χρόνια μέχρι να εκδοθεί. Με αποτέλεσμα τελικά ε, οι άνθρωποι αυτοί πολλέ φορέ να αναγκάζονται να, να φτάσουν στη διαδικασία α, της, ε, του, του αιτήματο για ανανέωση τη άδεια διαμονή χωρί καν να έχουν πάρει ε, την πρώτη άδεια. Από αυτή την άποψη και θεωρούμε απαράδεκτο να μπαίνουν και επιπλέον ε, πρόστιμα σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση. Τώρα για να, ναι. για να συντομεύω, θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Mm. Πρώτον, σε σχέση ε, με το άρθρο 6 και 28 που αφορά ουσιαστικά τις, την καθιέρωση των ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης στις κλειστές ελεγχόμενες δομές που δημιουργούνται στα νησιά. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται η επιμονή της κυβέρνησης να διονύσει τον εγκλωβισμό και μάλιστα ενός ε, ανεξέλεγκτου αριθμού ανθρώπων, γιατί τα όσα στοιχεία δείχνουν με τις δυσκολίες των επιστροφών και την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρά ουσιαστικά με κάθε ευκαιρία στην κράτηση, στη φυλάκηση εκείνων των ανθρώπων που. Ε, να γενικεύει την κράτηση των περιπτώσεων των ανθρώπων που απορρίπτονται τα αιτήματά του. Νομίζω ότι θα δημιουργείται ε, μόνιμες μόνιμε φυλακέ ψυχικών στα νησιά. Δημιουργείται και επιδεινώνεται τι εκρηκτικέ καταστάσει που ε, ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί να θεωρούμε ω δεδομένε. του ε, τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τη μείωση των ροών ε, όταν οι διεθνεί εξελίξεις είναι καταιγιστικέ. Και βέβαια κλείνω με το άρθρο 40. Γιατί πραγματικά, δεν θα το, θα το έλεγα και αύριο... αλλά μου έκανε εντύπωση και θεωρώ ως νημείο υποκρισίας... αν θέλετε και την τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας... να αναφέρεται στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις... ότι αυθαίρετα παρεμβαίνουν σε ένα έργο δημόσιο. Αυτή είναι μια κριτική που θα πρέπει να κάνετε προς τις, στις δικές σας κυβερνήσεις που επιλέγετε να αναθέσετε πολύ ευαίσθητους τομεί για την προστασία της ζωής που θα έπρεπε να έχει ευθύνη το ίδιο το κράτος, να τις αναθέσετε σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Για μας η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί με, να αξιοποιείτε, αν θέλετε, ε, αυτή την κατάσταση για να ποινικοποιήσετε με απαράδεκτο τρόπο τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό ούτε από την αστική δικαιοσύνη ούτε βέβαια από καμιά από την κοινή λογική να επιβάλλεται και να απαιτείται για την, σε περίπτωση που υπάρχει ένας κίνδυνος στη θάλασσα έγγραφη έγκριση του Λιμεναρχείου με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Επομένως έχοντας ξεκάθαρη θέση για το ρόλο, τον επικίνδυνο ρόλο που μπορεί να έχουν ορισμένες οργανώσεις και κυρίως όμως ε, για την ευθύνη που έχει το ίδιο το κράτος που αναθέτει όλη τη διαχείριση το, και την προστασία αυτών των ανθρώπων σε τέτοιου είδους οργανώσεις, θεωρούμε ότι ε, είναι υποκριτικό και επικίνδυνο το να προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που διαμορφώνται ποινικοποιώντα. Ε, αυτονόητα δικαιώματα για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστώ.